Οι φαρμακοποιοί της Αργολίδας δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, αφού οι συνεχόμενες απεργίες τους έχουν δημιουργήσει οικονομικό πρόβλημα. Θα προχωρήσουν όμως σε άλλα μέτρα, όπως το κόψιμο της πίστωσης στα ταμεία που χρωστούν. Χθες είχαμε γενική συνέλευση. Θεωρούμε ότι οι πιο δημοκρατικές αποφάσεις παίρνονται μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, γιατί εκεί ακούγεται η βάση των συναδέρφων. Είχαμε αρκετά μεγάλη προσέλευση, είχαμε πλειοψηφία. Καταψηφίστηκε η πρόταση για την απεργία για ευνόητους λόγους. Εμείς μέσα στο 2011 κάναμε περίπου 20 μέρες απεργία. Στα πλαίσια ενός αγώνα για να μην φτάσουμε σε αυτό το κατάντημα του συστήματος υγείας που φτάσαμε. Τώρα θεωρούμε ότι από τη στιγμή που, και αυτό θεώρησε η συνέλευση δηλαδή, που με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με όλες τις υπουργικές αποφάσεις, έχουμε βρεθεί προτετελεσμένων πλέον γεγονότων και εμείς θεωρούμε πια ότι η κινητοποίηση δεν είναι να κλείνουμε τις πόρτες μας και ούτε και το να βάζουμε μία φραγή στη δουλειά μας, διότι δεν αντέχουμε οικονομικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταρακωθεί από άποψη ρευστότητας, δεν έχουμε να πληρώσουμε τις επιταγές μας, οπότε καταλαβαίνετε ότι η απεργία είναι ένα μέσο πολύ δύσκολο σαν μορφή κινητοποίησης πλέον. Όμως, έχω να σας πω ότι η Γενική Συνέλευση θεωρώ ότι αυτά που αποφάσισε, που κάποια από αυτά βέβαια τα έχει αποφασίσει και ο Πανελλήνιος, είναι αρκετά πιο δραστικά σαν μέτρα. Δηλαδή η πρώτη απόφαση είναι ότι αν μέχρι τις 15 Τρίτου δεν έχουν πληρώσει κάποια μικροταμεία που έχουν οφειλές βάθος χρόνου μεγαλύτερες από τρίμηνο, θα διακοπούν. Ήδη έχουμε διακόψει, όπως ξέρετε, τη ΔΕΗ και όλα τα στρατιωτικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή διακόπτουμε, αν δεν πληρώσει, και τον ΟΤΕ και τον ΙΚΟΝΑΦΤΟΥ και το δικό μας το ταμείο, το ΤΣΑΙ, το Ταμείο της Υγειονομικής Περίθαλψης των Υγειονομικών, έτσι, που συμπεριλαμβάνει τους γιατρούς εμάς και τους οδοντίατρους και τους οκτινίατρους. Και αυτό για να δείξουμε ότι πλέον προχωράμε ακόμα και σε διακοπή του δικού μας ταμείου, γιατί δεν γίνεται ταμεία να χρωστάνε ολόκληρο χρόνο ή εξάμηνα και εμείς απ' την άλλη να μπορούμε να βγάζουμε τις επιταγές. Έχουμε φτάσει σε οριακά σημεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει τίποτα από αυτά που υποσχέθη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είχαν πει ότι ο ΓΑ θα πλήρωνε κανονικά στην ώρα του. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο ΓΑ έπρεπε να έχει πληρώσει από τις 23 του προηγούμενου. Σήμερα ο μήνας έχει 6 και δεν έχει πληρώσει. Να πω επίσης ότι έχει τόσο πολύ αυξήσει τις εκτόσεις που κάνουμε προς τα ασφαλιστικά ταμεία και απ' την άλλη έχει μειώσει τόσο πολύ το κέρδος μας που πλέον δουλεύουμε με καθαρό κέρδος κάτω από 10% και ξέρετε πολύ καλά ότι για να εισπράξει κάποιος το κέρδος του πρέπει να πληρωθεί. Εμείς λοιπόν, αντί να έχουμε κέρδος 10%, είμαστε 90% μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επιταγές πλέον σφραγισμένες είναι καθημερινό φαινόμενο. Επίσης, δυστυχώς έχουμε αρχή κατασχετηρίων, έχουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα γιατί πολλοί συνάδελφοι οι επιταγές τους έχουν πρόβλημα όσον αφορά τον τηρεσία. Οι φαρμακαποθήκες προσπαθούν να μας κρατήσουν όσο γίνεται. Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς ένας υγιής κλάδος όπως ήταν ο δικός μας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις υγιείς, έφτασαν και αυτές να γίνουν προβληματικές. Έτσι. Και αυτό δεν είναι εις βάρος μόνο δικό μας, είναι βάρος και των υπαλλήλων μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκτός από εμάς ζούσαν και κάποιες άλλες οικογένειες μέσα στα φαρμακεία. Τώρα δεν ξέρουμε καν αν θα μπορέσουν να κραταθούν και όλοι μας οι εργαζόμενοι έτσι όπως πάμε. Το επόμενο που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να παίρνουμε χρήματα που μας τα χρωστάνε εδώ και χρόνο ολόκληρο, όπως είναι το ΟΠΑΔ, το πρώην ΟΠΑΔ, το πρώην δημόσιο, και να μας κάνουν και μειώσεις στο ποσό που είναι να πάρουμε. Είναι τραγικό δηλαδή, όχι μόνο να μην τα παίρνουμε με τόκο, όχι μόνο να μην παίρνουμε αυτά που τουλάχιστον για τα οποία έχουμε φορολογηθεί και έχουμε αποδώσει ΦΠΑ και φόρο, παρά να παίρνουμε, να μας κάνουν και κούρεμα. Μα για όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Και γι' αυτό και είπαμε ότι πλέον δεν πάει άλλο, δεν θα δεχτούμε να μας πληρώσουν με εκπτώσεις πλέον. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Το rebate που έχει ζητηθεί από εμάς δεν έχει εισπραχτεί από τους φαρμακοβιομηχάνους. Δηλαδή πάντα πρέπει να πλείται το μικρομεσαίος και από ένα σημείο και πάνω δεν ακουμπάμε πράγματα. Έτσι. Καιρός είναι να δούνε και τα πιο πάνω. Δεν μπορεί ένας κλάδος όπως εμείς που φορολογούμαστε με 45% και δεν μπορούμε να αποκρύψουμε οτιδήποτε γιατί κόβουμε τιμολόγια προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αντίθετα, προπληρώνουμε ΦΠΑ και φορεία να βάλετε συνέχεια και άλλοι κλάδοι να μένουν στο απειρόβλητο. Και να σας πω και το άλλο όσον αφορά τα ακριβά φάρμακα, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πήρε μια απόφαση, μας είχε δώσει τα φάρμακα υψηλού κόστους με ένα πολύ μικρό κέρδος, γιατί τα νοσοκομεία, όπως ξέρετε, είναι υπερχρεωμένα και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους. Πέταξε τον μπαλάκι σε εμάς. Εμείς τόσο καιρό εξυπηρετούσαμε με ένα πολύ μικρό κέρδος. Και έρχεται τώρα και λέει, τα φάρμακα τα ακριβά, εμείς θα βγάζουμε 30 ευρώ. Εμείς δεν είμαστε courier. Για να μεταφέρουμε, γιατί μία courier, ένα φάρμακο ψυγείου, τόσο θα πάρει 30 ευρώ για να το μεταφέρει. Εμείς είμαστε επιστήμονες. Τον ευτελισμό λοιπόν αυτών του επαγγέλματος, της επιστημονικής μας ιδιότητας, δεν τον δεχόμαστε, το γυρίζουμε πίσω. Ας ψάξει λοιπόν να βρει από πού θα τα δώσει αυτά τα φάρμακα, γιατί το να χρεωνόμαστε εμείς για μία συνταγή 1000 ευρώ και 2 χιλιάρικα στη φαρμακαποθήκη επιταγές για να βγάζουμε 30 ευρώ, είναι αστεϊσμός. Τώρα, από εκεί και πέρα, πού οδηγείται το σύστημα υγείας, γιατί έχουμε και ένσταση και για το φθηνότερο γενώσιμο, ναι στα γενώσιμα, ναι στα αντίγραφα τα οποία πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές, είναι από εταιρείες που έχουν υψηλούς στάνταρ ελέγχους, όχι όμως το φθηνότερο γενώσιμο που έχει, δεν ξέρουμε από πού θα έρχεται, γιατί τώρα μιλάμε και για πράγματα τρελά, έτσι λένε, περνάνε ελέγχους. Οι φάκελοι που κατατίθενται στον ΕΟΦ είναι κυρίως φάκελοι και το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί επιστήμονες αυτό το πράγμα. Εμάς μας ενδιαφέρουν οι εργαστηριακοί έλεγχοι, αν υπάρχει βιοϊσοδυναμία και αν η βιοδραστικότητα είναι η ίδια, η βιοϊσοδυναμία είναι η ίδια και δεν υπάρχουν πρόβλημα με τα έκδοχα. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θέλουμε όχι το φθηνότερο γενώσιμο, αυτό που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τον ασθενή. Ναι στα γενώσιμα, αλλά σε γενώσιμα αξιόπιστων εταιριών από αξιόπιστες χώρες να προέρχονται και εμείς εκεί ναι θα στηρίξουμε όπως στηρίξαμε και στην ηλεκτρονική και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτές ήταν οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Θεωρούμε ότι πιο δραστικό είναι να παίρνεις αποφάσεις οι οποίες έχουν αποτελέσματα. Και όχι μόνο η απλή απεργία που πλέον είδαμε ότι δεν οδήγησε εκεί πουθενά και που δεν αντέχεται άλλο οικονομικά από τους συναδέρφους.